Κυρία Ρίκα, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε το σπιτικό σας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ για να έχουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση μαζί σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαστε και οι πρώτοι που μπαίνετε στο σπίτι για συνέντευξη, γιατί συνήθως τις έκανα έξω, αλλά σήμερα έχει αέρα, οπότε καλύτερα εδώ. Ιδανικά. Το σπίτι μου είναι σαν στούντιο περισσότερο. Κυρία Ρίκα, ναι. Βρίσκεστε μόνιμα πλέον στην Κρήτη. Να σας πω, παρά το ότι το αποφάσισα, διότι ήρθαν έτσι μόνα τους τα πράγματα, ώστε στο τέλος είπα ότι δεν γίνεται, το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να πάω στην Κρήτη, γιατί μια ζωή την Κρήτη την είχα μέσα μου. Οπότε για μένα τώρα είμαι πάρα πολύ ευτυχής που ήρθα εδώ. Πάρα πολύ. Πώς περνάνε οι μέρες τώρα αυτές, έστω οι πρώτες μέρες που βρίσκεστε μέρες. Εδώ. Αισθάνομαι πολύ ωραία, σαν στο σπίτι μου. Πραγματικά. Σας είχε λείψει καθόλου? Δεν είχα, πάντα φυσικά μου έλειπε η Κρήτη, πάντα. Αλλά εφόσον είχα αποφασίσει από μικρή που ήμουνα να φύγω, μικρή όταν ήμουνα, αγαπούσα την Κρήτη, αλλά δεν ήθελα να μείνω στην Κρήτη. Δηλαδή το όνειρό μου ήταν να φύγω. Και ήταν τόσο μεγάλο που τελικά έγινε πραγματικότητα. Γιατί πιστεύω ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ και αληθινά και να έχεις λόγους που να θέλεις, όχι γιατί απλώς θέλω να φύγω. Νομίζω και τους στόχους σου πετυχαίνεις και κάνεις και αυτά που θέλεις και ζεις τη ζωή σου πολύ ωραία όπως θα την ήθελες να τη ζήσεις. Οπότε εσείς τώρα έτσι κάνοντας μία αναδρομή, ναι, θεωρείτε ότι πετύχατε τους στόχους και τα όνειρά σας? Κοιτάξτε, εγώ ήμουν ένα παιδί που μεγάλωσα σε μία οικογένεια που ήταν γνωστή και έπρεπε να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ σωστά παιδιά, η αδερφή μου και εγώ. Αλλά εγώ σαν παιδάκι, γιατί η αδερφή μου ήταν πάρα πολύ όμορφη, εγώ ήμουν το ασχημόπαπο. Τι λέτε τώρα? Και έτσι διαρκώς άκουγα και λέγανε από τις κλειστές πόρτες, αχ, το καημένο, η μία τόσο όμορφη και το άλλο το καημένο, το μικρό. Πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο. Πώς θα βγεις? Αλλά μια μέρα έτσι ήμουν 6 χρονών και πάω στη μαμά μου και της λέω, θυμάμαι, ήμουν ίσα ίσα όσο ο Μπουφές, γιατί ήμουν και κοντό παιδί, ήμουν πολύ κοντή. Η αδερφή μου ήταν πάρα πολύ ψηλή. Ναι, εγώ ψήλωσα πολύ μετά. Και της λέω της μαμάς μου, λέω, μαμά, δεν με πειράζει που δεν είμαι όμορφη, γιατί εγώ θέλω να γίνω όμορφη μέσα μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Και έτσι από μικρό παιδάκι άρχισα να έχω, έχοντας υπόψη μου ότι δεν είμαι όμορφο παιδί, ότι κάτι πρέπει να καλλιεργηθώ μέσα μου και να αρχίσω, και άρχισαν τα όνειρά μου. Τα όνειρά μου ήταν τόσο πολλά από μικρό παιδί, που ήταν τολμηρά, πολύ τολμηρά. Δηλαδή, να σημειώσω ότι αυτό το έχω πει και άλλες φορές, το όνομά μου είναι Ειρήνη. Αλλά εγώ είχα μανία με την Αμέρικα. Ίσως γιατί έβλεπα τη Σιρλή Τέμπλ, παιδάκι και τέτοια, και ονειρευόμουν όλο αυτό τον κόσμο. Ναι. Και είπα στη μαμά μου, μαμά, δεν θέλω να με ξαναπείτε Ειρήνη. Και έκλαιγα όταν με έλεγαν Ειρήνη. Οπότε η μαμά μου, θέλω να με λέτε Αμέρικα, Αμέρικα, Αμέρικα. Η μαμά μου δεν ήξερε τι να κάνει. Λέει, καλά, εντάξει, δεν μπορώ να σε λέμε Αμέρικα. Να κόψουμε τουλάχιστον το μισό, να κρατήσουμε το άλλο μισό. Και έτσι έμεινα το Ρίκα. Και βρήκατε το θάρρος όμως σε κάποια ηλικία να φύγετε από το σπίτι σας. Ναι, δεν θέλανε οι γονείς μου. Αλλά εκεί ήταν λίγο προβληματικό το θέμα. Έπρεπε να πω, να αρχίσω να κάνω ότι ήμουν άρρωστη, γιατί είχα ακούσει μια φίλη της μαμάς μου να λέει ότι έπαιρνε ασπιρίνες και δεν μπορούσαν να τη βοηθήσουν σε τίποτα. Και άρχισα και εγώ, πονάει το κεφάλι μου. Πήγανε στους γιατρούς, δεν υπήρχε τίποτα. Λένε ότι ο μπαμπάς μου λέει στη μαμά μου, πρέπει να την πάμε το παιδί να το πάει στην Αθήνα. Με πήγε η μαμά μου εκεί πέρα για να με πάω στους γιατρούς. Εγώ με πηγαίνανε, εγώ κουράστηκα. Και λέω, μια μέρα λέω στο θείο μου, θείο, να σας πω κάτι που είναι ένα ψέμα, αλλά δεν θα με μαλώσετε. Μου λέει, τι, λέω, δεν είμαι άρρωστη. Πώς δεν είσαι άρρωστη? γιατί κάνεις την άρρωστη? Γιατί θέλω να σπουδάσω. Δεν έβαλα εγώ στα καλυστία τη φωτογραφία μου, την έβαλε κάποιος κύριος που είχε έρθει, φίλος της θείας μου, που είχε έρθει στο σπίτι την ημέρα που είχα φτάσει εγώ από το Ηράκλειο. Και έβγαλε φωτογραφίες και έβγαλε και μια φωτογραφία μόνη μου που με έβγαλε. Αυτός την πήρε τη φωτογραφία. Μάλιστα, εγώ δεν ήθελα τη φωτογραφία, δεν την έβρισκα. Και για αυτή τη φωτογραφία έστειλε αυτό στην εφημερίδα. Και τότε ήμουν και είχα μπει στη σχολή καλλιτεχνών και στη δραματική σχολή και φοιτούσα. Ήταν στα μισά τη σεζόν. Θυμάμαι τότε είχε έρθει κάποιος για μια ταινία στη σχολή και διάλεξε εμένα, και ήταν μια ταινία με τον Αλεξανδράκη και κάποιον άλλο πολύ γνωστό ηθοποιό τότε. Λοιπόν, άρχισα
κάτι γυρίσματα. Εν μεταξύ, έγινε στάλθηκε η φωτογραφία στα Καλλιστεία, έγιναν τα Καλλιστεία, βγήκα στα Καλλιστεία και βέβαια η ταινία, όταν βγήκε, εγώ δεν την είχα τελειώσει το ρόλο, αλλά δεν ήμουν και γνωστή πριν. Οπότε το όνομά μου θα έμπαινε με ψηλά γραμματάκια. Πρωταγωνιστούσε ο Αλεξανδράκης και το είχαν κάνει τέτοια διαφήμιση, λες και ήμουν εγώ η πρωταγωνίστρια στην ταινία. Εξαιτίας του τίτλου που είχατε πάρει. Ναι, εξαιτίας του τίτλου. Ο έρωτας και η αγάπη τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας? Εγώ πρώτον δεν ήθελα ποτέ μου να παντρευτώ. Λέγα ποτέ δεν θα παντρευτώ εγώ. Καλά, όταν πήγα στην Αμερική, αμέσως παντρεύτηκα. Ναι. Και αυτό δεν το κατάλαβα καν πώς και έγινε. Το ενέφερε το άλλο. Όλα γινόντουσαν ως διαμαγείας. Εκεί έρχομαι στην Ελλάδα. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, αμέσως αρχίσαν να κάνω ταινίες και το ένα και το άλλο. Είδε αυτός ότι δεν γύρισα όπως έπρεπε. Ερχόταν στην Ελλάδα να με πάρει. Ήμουν πάντα ανάμεσα σε ταινίες, δεν μπορούσα να φύγω. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Δηλαδή, ήταν ο άνθρωπος τον οποίο ερωτεύτηκα, αλλά που δεν μπόρεσα να μείνω μαζί του. Βέβαια. Τότε υπήρξε κάποια μάχη εσωτερική για το τι πρέπει να ακολουθήσετε, αν πρέπει να ακολουθήσετε τον έρωτα ή την καριέρα, καλά, το όνειρο. Κοίταξε, όχι, αυτά τα όνειρά μου έπρεπε να πραγματοποιηθούν, δεν γινότανε. Είχε εξίσου σημαντικό ρόλο στη ζωή σας και ο δεύτερος γάμος? Ήτανε άλλη περίπτωση, ήτανε άλλος άνθρωπος, καμία σχέση δεν είχε ο ένας με τον άλλον. Τον άντρα μου, το δεύτερο, δεν τον ερωτεύτηκα, αλλά σιγά σιγά τον αγάπησα. Και ήτανε, μείναμε 36 χρόνια μαζί. Υπέροχα, 36 υπέροχα χρόνια. Ήταν ένας άρχοντας πραγματικός. Είδα τον κόσμο τελείως διαφορετικά με τον άλλον. Δεν με εμπόδισε να είμαι και να κάνω και τη δουλειά μου. Καταλάβατε. Ήταν συνοδοιπόρος δηλαδή, ναι, σε όλο αυτό, ναι, που είχατε. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν, εφόσον με ευχαριστούσε να δουλεύω και αισθανόταν ότι, ας πούμε, κάτι κάνω, δεν με εμπόδισε. Αλλά δεν έπαψαμε ποτέ να εκτιμάει ο ένας τον άλλον και να αγαπάει ο ένας τον άλλον, αφού 36 χρόνια έχω τα καλύτερα να σκεφτώ. Αγαπημένη μου, μαέστρο, σε παρακαλώ, μουσική. Κάτι ζωηρό, μοντέρνο, κάτι για τα νιάτα. Τανγκό. Όταν ήμουν έξω, γύρισα πάρα πολλές ταινίες με πάρα πολλούς γνωστούς ηθοποιούς και πολύ γνωστούς μεγάλους σκηνοθέτες. Αλλά είχα ένα κακό. Έφευγα. Έφευγα, συνέχεια έφευγα. Δηλαδή, μόλις γινόταν κάτι καλό, έφευγα. Αλλά κάτι άλλο καλό μου ερχόταν. Βέβαια. Και έτσι δούλεψα στην Αμερική, δούλεψα στην Ιταλία και δούλεψα και στην Γερμανία. Έκανα μια πάρα πολύ ωραία δουλειά στην Γερμανία. Io so benissimo che tu nella scatola del veleno per topi avevi messo lo zucchero e che avevi avvelenato il mio tè. Και στην Ελλάδα βέβαια, έτσι, ένα πολύ... Ναι, στην Ελλάδα αναγκαστικά. Μεγάλο βήμα. Διότι στην Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Στην Ελλάδα, ίσως επειδή έμεινα εδώ πέρα μετά, διότι έμεινα στην Ελλάδα όταν ήμουν έξω, έχασα τον πατέρα μου και μου είχαν δώσει άδεια, τότε στη Γερμανία δούλευα την ταινία, 24 ώρες να πάω να τον αποχαιρετήσω, όταν μου είπαν ότι ήταν πολύ άσχημα. Και ήρθα 24 ώρες, χαιρέτησα τον πατέρα μου και ήμουν σε τραγική κατάσταση και όταν έφτασα στη Γερμανία που με περιμένανε, ήρθε το τηλεγράφημα από την αδελφή μου ότι έφυγε ο πατέρας μου. Και η σκηνή που είχα εκείνη την ημέρα ήταν μπροστά σε 7 φέρετρα να κοροϊδεύω τους πεθαμένους. Αφού θυμάμαι ότι μου είχαν βάλει λευκοπλά στα χέρια, διότι όπως έκανα έτσι τα νύχια μου μπαίνανε και ματώνανε και βγαίνανε τα αίματα. Ναι. Οπότε αυτό μου στήχησε πάρα πολύ. Και έτσι όταν αρρώστησε η μητέρα μου, όταν εγώ ήμουν πια σε σημείο που να πάω πραγματικά να γίνει το μπαμ, ναι, σε μένα, αρρωσταίνει η μητέρα μου. Και μου είπαν 6 μήνες είναι η ζωή της. Και λέω θα πάω 6 μήνες, δεν πειράζει πως θα μείνω 6 μήνες μακριά από αυτό. Φτάνει να είμαι στη μητέρα μου από τη στιγμή που δεν έμεινα κοντά στον πατέρα μου. Και γύρισα.
η μητέρα μου όμως, με την αγάπη μας, ξέρω εγώ, με τους καλούς γιατρούς, με το ένα με τον άλλο, έζησε 4 χρόνια. Αλλά 4 χρόνια βέβαια σε νοσοκομεία, σε σπίτι και από εδώ και από εκεί. Οπότε έμεινα υποχρεωτικά στην Ελλάδα. Όταν έφυγε η μητέρα μου και είχα αρχίσει και δούλευα το διάστημα που ήταν η μητέρα μου άρρωστη, δούλευα στην Ελλάδα. Όταν όμως η μητέρα μου έφυγε, είχαν περάσει 4 χρόνια. Η κόρη μου είχε μεγαλώσει. Εγώ έλειψα 4 χρόνια. Δεν είχα πια την, πώς να σας πω, όσο και να είναι οι επαφές μου και όλα είχαν αυτώσει. Είχα δεθεί με την Ελλάδα και δεν μπορούσα να γυρίσω πια πίσω για να δουλέψω. Στην Ελλάδα έκανα τις ταινίες, δεν ήταν ταινίες που με ενδιαφέρανε πολύ. Με βάλανε να κάνω τη μοιραία γυναίκα. Εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ μοιραία, γιατί ήμουν και ακόμα πολύ μικρή και δεν υπήρξε ποτέ μου μοιραία γυναίκα. Δηλαδή να αισθάνομαι. Γιατί μπορεί να μην φαίνεσαι σαν μοιραία γυναίκα, αλλά να είσαι μοιραία. Εγώ φαινόμουν σαν μοιραία γυναίκα χωρίς να είμαι μοιραία. Ήμουν ένας άνθρωπος απλός. Αλλά έβλεπα ότι με χρησιμοποιούσαν στο να κάνω τις ντάμες, να κάνω τις αυτές, οι άντρες να ξεγελάω τους άντρες και μετά να με καταλείπουν οι άντρες. Και λέω ότι εγώ δεν παίζω, παίζουν τα ρούχα μου. Έκανα ταινίες που ορισμένες που αγαπούσα, που αγάπησα, όπως τις ταινίες ας πούμε με τον Κωνσταντάρα και με τον Καραγιάννη, τον Γιώργο, τον Κώστα τον Καραγιάννη. Νομίζω που έκανε ότι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα είσαστε ένα ξαφνικό ήταν ο άνθρωπος πραγματικά που εξετίμησα πάρα πολύ. Δηλαδή μου είχε φερθεί τόσο ωραία γιατί παίξαμε και στο θέατρο μαζί. Μα είναι αλήθεια, έχουμε γνωριστεί. Δόμνα με πληγώνεις. Με θυμάσαι πόσες φορές συναντηθήκαμε στην Αμερική, στις Μπαχάμες. Στη Φλόριδα. Νιώθετε τυχεροί για όλους αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίσατε? Όχι μόνο τυχεροί, νιώθω πως ήταν ένα θαύμα, διότι το να τότε που στο Hollywood με όλους αυτούς τις μεγάλες προσωπικότητες, με όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να το διανοηθώ, αλλά ως διαμαγεία συμμερχόντουσαν το ένα μετά το άλλο τα πράγματα. Δηλαδή κι εγώ ήμουν, λες και ζούσα ένα παραμύθι και δεν το περούσα, δεν μπορούσα να το καταλάβω πώς γινόταν αυτό. Και τώρα πλέον πώς περνάτε την καθημερινότητά σας, κοιτάξτε, τι είναι αυτό που σας ευχαριστεί? Εγώ είχα ένα καλό στη ζωή μου, ότι αγαπούσα πάρα πολύ το θέατρο, αγαπούσα τη ζωγραφική και αγαπούσα και το γράψιμο. Mm-hmm. Και έτσι όταν κάτι με απογοήτευε, γυρνούσα αμέσως στο άλλο. Δηλαδή άρχισα να ζωγραφίζω. Mm-hmm. Ή όταν από τη ζωγραφική ίσως κουραζόμουν κάτι τέτοιο, άρχισα και έγραφα. Πώς θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας, σε έναν άνθρωπο με καλλιτεχνική φλέβα και ανησυχία? Κοιτάξτε, ανησυχία φυσικά και πολύ τυχερό. Πολύ τυχερό διότι στη ζωή μου ό,τι ονειρεύτηκα ακριβώς αυτά μου βγήκαν. Και τα όνειρά μου ήταν πάντα τολμηρά, δεν ήταν όνειρα έτσι να αποκτήσω κάτι έτσι αλλιώς. Ήξερα τι ήθελα, Και είχα γράψει και ένα ημερολόγιο, αυτά που θα ήθελα να μου συμβούνε. Και όταν το διάβασα, είναι αυτό που θα έπρεπε να γράψω, αυτά που μου συνέβησαν. Σαν να βλέπετε δηλαδή τη ζωή σας. Ναι, ναι, είναι κάτι το περίεργο. Δεν ξέρω, όταν γεννήθηκα μου λέγανε στη μαμά μου όλοι ότι το παιδί έχει άστρο. Δεν ξέρω γιατί το λέγανε αυτό. Κάτι θα ξέρανε, θα βλέπανε. Δεν ξέρω γιατί το λέγανε αυτό το παιδί και γιατί το είχαν βγάλει αυτό. Και φαίνεται είχα άστρο. Γιατί αυτά δεν ήταν κάτι που μπορείς να σε βοηθήσει κάποιος. Mm-hmm. Γιατί ένας μπορεί να σε βοηθήσει για ένα πράγμα. Αλλά αυτά ήταν από μόνα τους. Δηλαδή, κάτι λάθος να έκανα έπεφτα πάνω σε κάτι σημαντικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν κάτι από το Θεό όλα αυτά που... Mm-hmm. Και αυτό που ευχαριστώ είναι το Θεό. Ναι, γιατί ο Θεός με έδωσε αυτή τη ζωή. Δεν νομίζω ότι... Εγώ την ακολούθησα. Ακολούθησα τα όνειρά μου, αλλά ο Θεός με έκανε τα όνειρά μου πραγματικότητα.